Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδερφοί. Όλοι ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ ωφέλιμο πράγμα σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά σκεφτούμε ότι η δικαιοσύνη είναι απόλυτα χρήσιμη στο Θεό και γι' αυτό ο Κύριος δεν αγαπάει τους αδίκους ανθρώπους. Είναι λοιπόν γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι ωφέλιμο πράγμα. Είναι ανάγκη της ψυχής η δικαιοσύνη και έχουν γίνει πολλές επαναστάσεις εν εκατού ότι δεν υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη. Και ο προφήτης Δαβίδ λέει πως ο δίκαιος άνθρωπος όταν βλέπει τον αμαρτωρό να εκδιώκεται γίνεται δικαιότερος και καθαρότερος, γιατί βλέπει τι συμβαίνει. Εμφραθίσεται δίκαιος, λέει, και τα σχήρας αυτού νύψε εν το όνομα του αμαρτωλού. Ουέ και αλίμονο λοιπόν στους αμαρτωλούς, τους οποίους ο Θεός δεν τους κάνει μια φορά να βλέπουν τον εαυτό τους, ή στους άλλους, όπου υπάρχουν τα αποτελέσματα της δικαιοσύνης του Θεού, διότι δεν θα μαθαίναμε χωρίς αυτά τη δύναμη του Θεού. Αλλά τι είδους μεγάλη μορία υπάρχει σε εμάς τους ανθρώπους στο να πλάθουμε ένα Θεό αγαθό, ο οποίος μπορεί να αγαθοποιεί αλλά να μην τιμωρεί τον κακό. Τέτοια ιδιότητα αρμόζει στο βασίλειο των Μελισσών, οι οποίοι, η βασίλισσα δηλαδή που λένε, η οποία λένε πως δεν έχει κεντρή, αλλά δεν αρμόζει στο βασιλέα των βασιλευόντων, τον Μέγα Θεό, να μην κρατάει τη ρομφαία, ούτε να τιμωρεί, αλλά ούτε να βαστάζει το σπαθί, όπως βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, πως τιμωρείται ο άδικος. Οι αμαρτωλοί δεν ξέρουν τα αποτελέσματα της θείας δικαιοσύνης, διότι δεν έχουν την αντίληψη και είναι η μεγαλύτερη παιδεία όταν αυτοί, αν ο Θεός στείλει κάτι σε μια χώρα, μια ασθένεια, και λένε οι άνθρωποι ο Θεός μας παιδεύει ή είναι θεομηνία, έχουμε ακούσει αυτό. Αλλά αν και παραχωρήσει να γίνει άλλο κακό σε αυτή τη χώρα, δεν είναι κάποιος άλλος που γνωρίζει αυτό, αλλά τη στοχάζονται πολλοί άνθρωποι την αμαρτία σαν ένα πάθος ελαφρό και μια μικρή αμαρτία, ένα πάθος ελαφρύ επάνω στη γη. Ποια όμως τιμωρία μπορεί να είναι μεγαλύτερη, αν το παραχωρήσει ο Θεός, να εξαπλώνεται κάθε μέρα τα όρια της η αμαρτία, που είναι το μεγαλύτερο κακό από όλα τα κακά τα οποία μπορούν να μας συμβούν, γιατί όλα τα άλλα μπορεί να έχουν θετική αντανάκλαση για τον ουρανό. Η αμαρτία όμως έχει πάντοτε αρνητική. Έτσι ο Θεός απομακρύνεται από τις καρδιές των αμαρτωλών, γιατί αυτές μετά σκοτεινές και παγωμένες και άκαρπες στρέφονται και εναντίον του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα. Όπως η γη στο βορρά μένει παγωμένη και άκαρπη το χειμώνα, έτσι γίνεται και η καρδιά του ανθρώπου και οι κακές τους έξεις δυναμώνουν και γίνονται ακόμα χειρότεροι. Αλλά μόνο τούτο, αυτή η ψυχική φθορά δεν μας δίνει κανένα φόβο, διότι δεν φαίνεται με τα σωματικά μας μάτια. Μη θέλετε, έχει οφθαλμούς εθνών, αλλά πρέπει να έχουμε χριστιανικούς οφθαλμούς, όπως λέει ο Αυγουστίνος, ο πατήρ της Εκκλησίας. Ας ανοίξει λοιπόν ο καθένας τα νοητά μάτια της ψυχής του και αδεί, και ας μη βλέπει μόνο με τα αισθητά μάτια, αυτά που έχουμε εδώ μπροστά στο μέτωπο, αλλά να βλέπει κάθε πράγμα ο Θεός, ο άνθρωπος με τις αισθήσεις του, αλλά να τα βλέπει με τη μέσα του αίσθηση, την ψυχική αίσθηση και τη γνώση, και εκεί θα καταλάβει ότι καθώς όλη η γη είναι γεμάτη από θεία ευσπλαχνία,
και φαίνεται το έλεος του Κυρίου πλήρως πάνω στη γη, έτσι είναι η γη γεμάτη από Θεία Δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει ο προφήτης, φοβηθείτε τον Κύριο πάσα η γη, ολόκληρη η γη πρέπει να φοβάται τον Θεό. Γιατί υπάρχει η Θεία Σπλαχνία, αλλά υπάρχει και η Θεία Δικαιοσύνη, η οποία είναι και αυτή αυστηρή και νομοτελής. Ο Θεός, όπως έχει κάνει τους φυσικούς νόμους, έχει κάνει και τους πνευματικούς νόμους. Γι' αυτό και όταν είπε στον Αδάμ ότι εάν παρακούσεις θα πεθάνεις, θα γευθείς το θάνατο, αυτό συνέβη. Δεν παίρνει ο Θεός τα λόγια του πίσω και δεν αλλάζει γνώμη, εκτός αν ο άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του έρθει σε μετάνοια. Δηλαδή, εξαρτάται μόνο από τον άνθρωπο πλέον αν θα μετανοήσει ή δεν θα μετανοήσει. Έτσι λοιπόν με τη μετάνοια ανατρέπεται τρόπον τεινά ο φυσικός και πνευματικός νόμος και ο Θεός μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αλλάζουμε εμείς κατά βούληση τη δική μας πνευματική κατάσταση. Μεγάλη είναι η αγαθότητα του Θεού και όπως δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει καλά με τα πνευματικά του μάτια. Είναι άριστος ο Θεός και στην ευσπλαχνία του, γιατί τόσα πράγματα μας δίνει στη γη αυτή και στη ζωή, αλλά και στη δικαιοσύνη του. Είναι και η δικαιοσύνη του μεγάλη. Και είναι πληγές, βαριές οι αμαρτίες, διότι αποκτούν μια δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η αμαρτία αποκτά μια δύναμη μεγάλη, με την οποία αυτή η δύναμη κάνει το κακό ο άνθρωπος και πρέπει να φοβάται αυτή την φοβερή δύναμη που έχει η αμαρτία. Εμείς πρέπει να προσέχουμε για να μην μας στερήσει από τις βοήθειες, τις χάριτές του Θεός, για να μην πάθουμε τίποτα χειρότερο από αυτό που έχουμε πάθει μέχρι τώρα και να μας εκμηδενήσει τελείως κατά την κρίση του. Πρέπει να φοβόμαστε το Θεό, να αισθανόμαστε δηλαδή ένα δέος απέναντι στο Θεό και να σεβόμαστε τις εντολές και τους νόμους Του. Να πειθόμεθα στα λόγια του Θεού, στα λόγια των Ευαγγελίων, στα λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, στα λόγια των προφητών, στα λόγια του ιδίου του Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν πείθεται στους λόγους αυτούς θα πάθει πολλά στη ζωή του. Η ζωή του θα είναι τραγική και το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο από ό,τι κανείς φαντάζεται. Ο Θεός έχει άπειρη αγιότητα και άκρα μεγαλειότητα. Και ο Θεός έχει άπειρη δύναμη για να εφαρμόζει τους νόμους Του. Εμείς όμως, σαν αμαρτωλοί που είμαστε, δεν καταλαβαίνουμε τον τελικό σκοπό του Θεού και δεν καταλαβαίνουμε ούτε το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού, αλλά ούτε και τη δύναμη της τιμωρίας που έχει. Γι' αυτό ζούμε σε έναν ύπνο βαθύ και ο άνθρωπος αμαρτάνει μέσα σε αυτόν τον ύπνο αγνοώντας τις βουλές του Θεού. Βάζει ο αμαρτωλός άνθρωπος τον εαυτό του στο κέντρο των δικών του θελήσεων και αγνοεί το θέλημα του Θεού. Και το αγνοεί, αλλά μερικές φορές, παρόλο που το γνωρίζει, το καταστρατηγεί. Δεν υπάρχει φρικοδέστερη κατάσταση από τη σύγχυση αυτή, την τερατώδη, την οποία έχει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος καταστρατηγεί τους νόμους του Θεού. Κι αν ο αμαρτωλός δεν επιστρέψει στον αρμόδιο καιρό και δεν με τη μετάνοια δεν διορθώσει τα σφάλματά του, έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού για να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Παιδαγωγικός και πατρικός ο Θεός προσπαθεί και μεταχειρίζεται πολλά μέσα για να επαναφέρει τον αμαρτωλό από τον στραβό δρόμο στον ίσο. Τι είναι λοιπόν ο Άδης? Δεν είναι μια τιμωρία που έθεσε ο Θεός για εκείνους οι οποίοι θα μείνουν αμετανόητοι μέχρι το τέλος της ζωής τους? Δεν είναι μια γη σκοτεινή και ζωφώδης αιωνίου σκότους που έχει την απουσία του Θεού, όπως λέει και ο Ιώβ,
στο δεύτερο κεφάλαιο εκεί μιλάει για το πόσο κακός είναι ο Άδης, αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες ξέρανε ότι ο Άδης είναι άσχημο πράγμα, γιατί έχουμε ακριβώς ένα διάλογο στην Οδύσσεια, όταν ο Οδυσσέας κατεβαίνει κάτω και βλέπει τις ψυχές των ανθρώπων που είναι στον Άδη, προσπαθώντας να βρει και την ψυχή της μητέρας του, αντικρίζει τον Αχιλλέα, ο οποίος του λέει ο χειρότερος δούλος επάνω στη γη είναι καλύτερος από τον πιο μεγάλο άρχοντα κάτω στον Άδη. Θέλοντας να του πει δηλαδή πόσο ζωφερή και κακή είναι η εικόνα και η μοίρα αυτών, οι οποίοι θα παραμείνουν στο αιώνιο σκοτάδι, στην άγνοια, τη δυστυχία, την απουσία του Θεού, διότι ο Θεός είναι φως και χαρά και ευτυχία του ανθρώπου. Έχει λοιπόν άπειρη αγιότητα και σοφία ο Θεός. Έχει άπειρη δικαιοσύνη και σοφία. Και υπάρχει η ένδοξη ανταπόδοση εκ μέρους μερικών ανθρώπων, των υγιώς σκεπτωμένων, σε αυτά τα μεγάλα προτερήματα, στις μεγάλες και τελειότητες του Θεού. Και ο Θεός κρατάει λογαριασμό για το καλό των ανθρώπων. Και αφού εμείς κάνουμε με ανοιχτά μάτια, όπως λέμε ότι είμαστε ανοιχτομάτιτες στην αμαρτία, και καταστρατηγούμε το Λόγο του Θεού, τι θα περιμέναμε εκ μέρους του Θεού? Να πάρει πίσω το Λόγο Του? Να αφήσει ατιμόρυτους τους κακούς? Να μην δώσει την ευτυχία και τη χαρά στους δικαίους? Αυτά τα πράγματα να μην τα ελπίζει κανείς. Διότι αυτοί, βλέποντας τη δικαιοσύνη του Θεού, αγάλλονται και φρένονται. Ενώ οι άλλοι, όταν βλέπουν τη δικαιοσύνη του Θεού, λυπούνται και στεναχωρούνται αφάνταστα. Διότι δεν έχουν ευθύτητα ψυχής προς το Θεό και δεν είναι προσανατολισμένοι προς Αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι είναι αληθινό και δίκαιο, ό,τι έκανε τους τίμιους ανθρώπους να έχουν την τιμιότητά τους απέναντι στο Θεό, και όταν βλέπουμε στην Αποκάλυψη τους Αγίους του να κάθονται κάτω από το θρόνο και να φωνάζουν στο Θεό «Αλληλούια, Αλληλούια, μέγα το όνομα του Κυρίου, του Τριαδικού μας Θεού», τότε παίρνουμε μια ιδέα περίπου της αξίας και της Θείας Μεγαλειότητος. Ένας ενάρετος άνδρας να πλησίαζε, λέει, ο θάνατός του, γεμάτος από Άγιο Φόβο, είπε ότι εμείς φανταζόμαστε τον Θεό όπως νομίζουμε εμείς, αλλά σε λίγη ώρα θα τον βρούμε ίσως διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μετάνοια για τις αμαρτίες μας, αδερφοί, να μετανοήσουμε τώρα και να αλλάξουμε τακτική. Διότι εδώ με θεληματική μετάνοια μπορούμε να πληρώσουμε το χρέος με τον κανόνα μας, που θα βάλει ο πνευματικός, ή εκεί με τιμωρίες αιώνιες θα ταλαιπωρούμεθα οι δόλιες, οι ψυχές και τα σώματα, τα αναστημένα, τα οποία δεν θα έχουν αναστηθεί για χαρά και δικαιοσύνη και ευτυχία, αλλά για κόλαση, τιμωρία, ένα συνεχή φόβο μαζί με τον Σατανά. Θέλει ο Θεός όλους τους ανθρώπους να τους σώσει, λέει το Ευαγγέλιο, και όλους να έρθουν σε επίγνωση της καταστάσεως. Και ο ψαλμός ρο γιώτα σίγμα αναφέρεται στο θέμα αυτό, που όταν στη σκάλα της στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου βλέπουμε ότι ο διάβολος, όταν ένας ανεβαίνει τη σκάλα, εκείνος κατεβαίνει για να τον μετακινήσει και να τον μεταφέρει σε χειρότερη μοίρα, στα κατώτερα σκαλοπάτια. Γι' αυτό όσο ανεβαίνουμε, ο πόλεμος του διαβόλου γίνεται μεγαλύτερος. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάρα πολύ τι σημαίνει αυτός ο πόλεμος ο πνευματικός. Είναι κρίμα ο σημερινός άνθρωπος να έχει τόση άγνοια για τον πνευματικό πόλεμο που κάνει ο διάβολος, αλλά και οι κακίες του ανθρώπου, αλλά και ο κόσμος ο μακράν του Θεού πολεμάει την ψυχή του ανθρώπου με τρόπο φοβερό και πολύ δυνατό σήμερα. Γιατί η αμαρτία γίνεται κατεστημένο και λέει ο άνθρωπος δεν έκανα τίποτα διαφορετικό από ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Όταν είναι κατεστημένη η αμαρτία, φαίνεται φυσιολογική.
άμα δεν λάβει κανείς το φόβο του Θεού, τότε δεν θα μπορέσει να καταλάβει ότι από αυτό το καινούριο πράγμα το οποίο πιστεύει και βλέπει, πρέπει να φυλάγεται ο άνθρωπος από την αμαρτία. Όσο φτάνει για να έχει κανείς ευλάβεια στο Θεό και στην Εκκλησία, τόσο περισσότερο είναι εγκάρδια η ευλάβεια του ανθρώπου προς το Θεό. Διότι με τα μυστήρια της Εκκλησίας ο άνθρωπος ανεβαίνει. Ανεβαίνει πολύ. Και επάνω στο θέμα του τι κάνει ο κόσμος, και μερικοί λένε, μα εγώ θα κάνω αντίθετα από αυτά που κάνει ο κόσμος. Το ακούμε αυτό. Τι είμαι εγώ για να κάνω αντίθετα? Το θεωρούν και ταπεινοφροσύνη να κάνουν αμαρτίες όπως κάνει ο κοινός άνθρωπος. Λοιπόν, τι απαντάμε σε αυτό? Ότι μας συμφέρει να βλέπουμε τους ανώτερους ανθρώπους και όχι τους κατώτερους. Μας συμφέρει να βλέπουμε τους Αγίους και όχι τους αμαρτωλούς. Μας συμφέρει να συγκρινόμεθα με τους ανεβασμένους ανθρώπους και όχι με τους κατωτέρους. Διότι δεν υπάρχει δικαιολογία να, εγώ αυτό σκότωσε 100, εγώ σκότωσα μόνο έναν, και οι δύο βρίσκονται στο ίδιο κρίμα, εφόσον έχουν γίνει δολοφόνοι με τον Α ή Β τρόπο και καταστρατηγήσανε τις εντολές του Θεού. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι έχω λιγότερες αμαρτίες από τους άλλους, άρα είμαι εντάξει. Όχι, πρέπει ο άνθρωπος να κάνει αγώνα εναντίον της αμαρτίας, ανένδοτο, ώστε να βρεθεί δίκαιος μπροστά στο Θεό, όχι τελείως αναμάρτητος, αλλά τουλάχιστον να πει ότι έκανα και εγώ τον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, όπως κατά το πρότυπο των Αγίων και ειδικά κατά το πρότυπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν είχε αμαρτία και δεν μπορούσε κανείς να τον ελέγξει περί αμαρτίας στον γήινο βίο του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαβάζουμε τα πνευματικά βιβλία, τα οποία μας παριστώνουν μπροστά στα μάτια μας τις τιμωρίες της θεϊκής δικαιοσύνης. Διότι η θεϊκή δικαιοσύνη είναι αυτή που πρέπει να είναι ο γνώμονας και όχι η κοινωνική δικαιοσύνη, όχι η νομοθεσία, την οποία πρέπει να σεβόμαστε ασφαλώς την νομοθεσία, αλλά όπου δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις θεϊκές εντολές. Τους άρχοντες τους σεβόμαστε, μέχρι το σημείο που να έρθουν σε σύγκρουση με τις εντολές του Θεού. Τότε σεβόμαστε τις εντολές του Θεού και όχι τους άρχοντες. Διαχωρίζουμε τη θέση μας. Αν ένας άρχοντας μας πει ότι απαγορεύεται να πηγαίνει στην Εκκλησία, ας πούμε, όπως έγινε και στη Ρωσία και στην Αλβανία και σε άλλα μέρη, σφραγίσαν τις Εκκλησίες, τότε δεν έπρεπε να κάνουμε υπακοή στους άρχοντες αυτούς και πρέπει να πηγαίναμε παρανόμως βέβαια στις Εκκλησίες, παράνομα για τους δυνάστες και τους ανθρώπους, αλλά δίκαια για το Θεό και τη θεϊκή δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν σου τάζει ένας άνθρωπος ή η κοινωνία αυτό που σου τάζει ο Θεός, θα είσαι επιφυλακτικός. Γιατί οι άνθρωποι λένε ότι δεν είναι αμαρτία αυτό. Το εκτός γάμου σεξ δεν είναι αμαρτία, λένε αυτοί. Και όμως εμείς ξέρουμε από τη Βίβλο, από την Αγία Γραφή, ότι ο Θεός μισεί την πορνεία και τη μοιχεία. Και πόρνη και μοιχεί δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Είναι τελεσίδικα πράγματα αυτά. Δεν μπορεί ένας ο οποίος δεν είναι με τη γυναίκα του, με το τέρι του, να πηγαίνει με κάποια άλλη γυναίκα και να αισθάνεται ότι δεν καταστρατηγεί εντολές του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πολλή προσπάθεια. Βεβαίως ο Θεός έδωσε το γάμο για να μπορέσει ο άνθρωπος να περάσει από τη δυσκολία αυτή που παρουσιάζεται ιδίως στην νεότητα, όταν ο άνθρωπος έχει τις ορμές, τις φυσικές ορμές, και δεν μπορεί να τις διοχετεύσει. Πρέπει να υπάρχει ο γάμος, ο τίμιος γάμος, ο εκκλησιαστικός γάμος, και όχι ο γάμος αυτός που γίνεται στα δημαρχία και από εδώ και από εκεί, διότι αυτό είναι μια συμβατική κατάσταση και συνεχίζεται η πορνεία, η οποία λύνεται μόνο με τον γάμο. Εάν παντρευτούν δύο άνθρωποι, τότε δεν πορνεύουν πια, αλλά έρχονται σε επαφή με τον νόμο του Θεού, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Τώρα πρέπει λοιπόν να φυτέψουμε δέντρα για να φάμε καρπούς. Σε αυτή τη ζωή φυτεύουμε δέντρα. Σε αυτή τη ζωή πρέπει να είμαστε καλοί φυτευτές και πιστεύω πως θα φάμε και σε αυτή τη ζωή από τους καρπούς, αλλά θα απολαύσουμε την τελειότητα των καρπών
όταν έρθει το τέλος του χρόνου αυτής της γήινης ζωής. Σε όλη τη ζωή ενός χριστιανού κάποια πράγματα πρέπει να προσέχουμε και να τα εξηγούμε. Να υπομένουμε, να απέχουμε και να κρατούμε. Και να εξηγήσουμε τι εννοούμε αυτά τα τρία ρήματα. Το να υπομείνει κανείς. Δεν είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι η αρετή είναι πολύ εύκολη. Και ξέρουμε ότι όλοι έχουμε πόλεμο, όλοι οι άνθρωποι έχουμε πόλεμο όταν πρόκειται να κάνουμε το καλό. Όταν πρόκειται να κάνουμε το κακό, μια χλιαρή συνείδηση δεν μας πολεμά. Ο ευσυνείδητος άνθρωπος και στο κακό ελέγχεται, αλλά ο ασυνείδητος όχι. Όμως όταν ο άνθρωπος θέλει να κάνει το καλό, τότε αρχίζει ένας πόλεμος που έχουμε μιλήσει και σε άλλες φορές και λέγονται πειρασμοί αυτοί, και οι πειρασμοί που θα αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος που αγωνίζεται είναι σίγουροι ότι θα έρθουν, και όσο περισσότερο καλό θέλει να κάνει, τόσο περισσότεροι οι πειρασμοί είναι εντονότεροι. Αν καθίσουμε και ασχοληθούμε με τα πατερικά βιβλία και με τους ασκητές, θα δούμε πόσο οι πειρασμοί αυτοί τους έκαναν τον πόλεμο αυτό πάρα πολύ ισχυρό, τον πόλεμό τους ισχυρό. Εκείνο που μας παραγγέλει το Πνεύμα το Άγιο είναι να υπομένουμε τους πειρασμούς με ανδρεία και γενναιότητα. Να ετοιμάζουμε την ψυχή μας για πειρασμό όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι καλό προς το Θεό. Και να μην σπεύσουμε εν καιρό επαγωγής, λέει ο σοφός Σιράχ, όταν προσπαθούμε να ετοιμάσουμε τα πνευματικά μας άρματα και όπλα για να μπούμε μέσα στο στάδιο να πολεμήσουμε τους δαίμονες, οι οποίοι είναι εξαγριωμένοι εναντίον του χριστιανού, ο οποίος έχει αποφασίσει να φύγει από τα χέρια τους, αλλά κανείς δεν μην φοβηθεί, διότι ο πειρασμός, ο διάβολος, με ένα σταυρό, με μια ευχή στον Ιησού Χριστό, παραλύει και φεύγει. Και όπως ο Φαραώ, ερχόμενος πίσω από το λαό του Ισραήλ, δεν κατάφερε να τον σταματήσει και να τον νικήσει, έτσι και εμείς πρέπει να μάθουμε τον τρόπο που θα νικάμε τους πνευματικούς μας εχθρούς. Ο πρώτος εχθρός είναι η σάρκα, ο οποίος είναι εχθρός οικιακός, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, τα πνευματικά του γυμνάσματα. Είναι εσωτερικός πειρασμός, ο οποίος πειράζει από μέσα τον άνθρωπο η σάρκα. Με τις ειδονές και τις κολακίες που κάνει η σάρκα και ο φόβος που μας δημιουργεί η σάρκα όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι καλό. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο μακράν του Θεού κόσμος, όπως πολλές φορές έχουμε πει. Και τα άρματά του, εξαιρετικά από αυτά, δύο είναι τα φοβερότερα. Οι διεστραμμένοι νόμοι που διδάσκουν και τα φοβερά παραδείγματα που μας δίνει ο κόσμος, ιδίως για τους μικρούς ανθρώπους, είναι ολέθρια τα παραδείγματα του κόσμου. Και τρίτος και ιστερνός εχθρός, τελευταίος, είναι ο διάβολος, ο οποίος συμφωνεί με τους άλλους δύο εχθρούς και με τη σάρκα και με την κοινωνία, την μακρά του Θεού, και πολεμάει επί του πολέμου αυτού, βάζει και αυτό στο δικό του, τον δικό του πόλεμο. Δράκον και όφης ονομάζεται ο Σατανάς, γιατί έχει τη δύναμη και την πανουργία του φιδιού. Τη δύναμη του δράκοντος, αυτού του τέρατος που είναι σαν μεγάλη σαύρα, έτσι, που υπήρχε στα παλιότερα χρόνια, και τώρα μάλλον έχει το είδος αυτό εκλείψει, όπως είναι οι βροντόσαυροι, τα μεγάλα κοιναθηρία, οι δράκοντες κλπ. Τα οποία κατασπαράζαν τους ανθρώπους, έτσι, ήταν μεγάλα θηρία αυτά, τεράστιες άβρες, βάρους ενός τόνου ας πούμε, οι οποίες σιγά σιγά έχουν εκλείψει. Έτσι λοιπόν έχει τη δύναμη αυτή ο Σατανάς, αν τον αφήσουμε, και την πονηρία του φιδιού. Αλλά έχουμε τα όπλα του φωτός. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι μπορούμε να νικήσουμε τον διάβολο. Με την πνευματική μας υπακοή στο Θεό, βάζουμε το Θεό να νικήσει τον διάβολο, γιατί ο Θεός είναι ασφαλώς εκατομμύρια και δισεκατομμύρια φορές ισχυρότερος του διαβόλου.
ή μάλλον μπορεί να συγκριθεί καθόλου η δύναμη του Θεού με κάποια άλλη δύναμη. Ο διάβολος δεν έχει όμως άδεια, δεν του δίνει ο Θεός άδεια να μεταχειρίζεται τόσο συχνά αυτά τα άρματα, και τα πιο συνηθισμένα είναι οι πανουργίες οι οποίες μας πολεμά, όπως το φίδι το πανούργο έχει τρόπους και μας πολεμά ο Σατανάς με 7 τρόπους. Ας πούμε όσους μπορέσουμε. Ακούστε πως λένε οι πατέρες που μας πολεμάει ο διάβολος. Ο πρώτος τρόπος που μεταχειρίζεται ο διάβολος είναι να πάβει τον πόλεμο για λίγο καιρό και να νομίζουμε ότι όλα τα πράγματα βρίσκονται σε μια, με σκοπό να κάνει τον άνθρωπο να λογαριάζει στη δύναμη τη δικιά του, ότι έκανε κάτι σπουδαίο, και να βρίσκεται σε περισσότερη ασφάλεια, ούτως ώστε να επιτεθεί πάλι και να τον ευρύ σε κατάσταση χαλαρώσεως. Αλλά εμείς, όπως άλλοτε είπαμε, αυτή η χαλάρωση είναι αμέλεια και πρέπει να εξουδετερωθεί. Ο κυνηγός δεν κάνει θόρυβο για να έρθει το θηρίο πιο κοντά να το σκοτώσει. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Μας αφήνει να παγιδευτούμε καλά σε μια φιλία, σε μια επιθυμία, σε έναν άλλο κίνδυνο που μας εκθέτει, χωρίς να μας ταράζει με κάποιο λογικό απαρχής, αλλά σιγά σιγά κλείνει τον κλειό, και όταν δει εχμαλωτισμένο τον άνθρωπο από έναν έρωτα ή από οτιδήποτε άλλο, το ρίχνει τη σαΐτα του ο Σατανάς και χτυπάει τον άνθρωπο και τον κάνει πάρα πολύ δυστυχή. Ο δεύτερος τρόπος είναι εκείνος που κάνει ο διάβολος εκείνον που άλλαξε ζωή και φεύγει από τα χέρια του, τον επηρεάζει πιο δυνατά και πιο συχνά. Γιατί και ένας εχθρός δεν πολεμάει κάποιον ο οποίος του ανοίγει την πόρτα και τα κλειδιά και του λέει πέρασε, αυτόν δεν τον πολεμάει ο Σατανάς, αλλά πολεμιέται το κάστρο το οποίο είναι κλεισμένο και απόρθητο για να το αλώσουμε. Έτσι λοιπόν και ο Σατανάς πολεμάει αυτούς οι οποίοι έχουν εγκράδεια και δύναμη ως προς τις επιθέσεις του. Ο τρίτος τρόπος τώρα είναι όταν αρχίζει από λίγο για να μπορέσει να πάρει το πολύ ή να πάρει ολόκληρη την ψυχή. Έλεγε κάποιος Άγιος ότι ο διάβολος ζητάει λίγο στην αρχή και αλλή μονός αν δώσει αυτό το λίγο, διότι αυτό το λίγο πάτημα που βρίσκει, βρίσκει μετά σκηνή ο Σατανάς για να δέσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό ενεργεί και σκηνοπλόκος ο διάβολος. Από τον Δαβίδ δεν ζήτησε τίποτα άλλο στην αρχή από ένα βλέμμα. Ήταν στην ταράτσα του σπιτιού του και είδε μια γυναίκα να πλένεται. Αυτό ήταν αρκετό για να αρχίσει μετά σιγά σιγά η επιθυμία και το πείρωμα της ψυχής προς αυτή τη γυναίκα. Και είδατε πως εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση σε φόνο του Ουρία και σε μοιχεία με τη γυναίκα του. Και λέει ο ψαλμός, ο Δαβίδ, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάζμι. Δηλαδή, είδε καλά μέσα στη ζωή του από την εμπειρία του το λίγο αυτό χρόνο που χρειάστηκε για να του δημιουργηθεί η έξαψη αυτή και να κάνει μετά μεγαλύτερα και ισχυρότερα αμαρτήματα. Και ο Σατανάς πήγε να γκρεμίσει έναν από τους μεγαλύτερους Αγίους, όπως ήταν τότε ο Δαβίδ, ο ίδιος ο Δαβίδ. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικό να τον στηρίζει, δεν διαβάζει την Αγία Γραφή, δεν εκκλησιάζεται, δεν πέντε πράγματα τα οποία πρέπει απαραίτητος να κάνει, και τα έχουμε τονίσει πολλές φορές και θα τα πούμε και στις άλλες εκπομπές, ποια είναι τα απαραίτητα πράγματα ώστε να αποφύγουμε τη δύναμη του διαβόλου και τις επιθέσεις του και τη σάρκα και τον κόσμο. Αν αφήσουμε λοιπόν απόρθητο, αφύλακτο το κάστρο, ο διάβολος μπαίνει με πολιορκητικό κρυό, σπάζει την πόρτα και εισέρχεται. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν περιφρούρηση για να μην έρθει η στιγμή του σκότους, η ενέργεια του διαβόλου και μας βρει ανέτοιμους και μας ευνηδιάσει, διότι ο ευνηδιασμός, ξέρετε, και στον πόλεμο είναι φοβερό.
ο πέμπτος τρόπος που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας παρακινήσει είναι να προφταίνει να σου λέει δίχως να πέσεις ότι έχεις πέσει. Γιατί μόνο επειδή συλλογίστηκες στην αμαρτία σου λέει έκανες αμαρτία. Και αυτός είναι πόλεμος του διαβόλου. Γιατί σπάει η αντίσταση εσωτερική του ανθρώπου και πέφτει. Αλλά να μην κάνουμε συγκατάβαση όταν έχουμε πονηρούς λογισμούς, διότι οι πονηροί λογισμοί δεν είναι αμαρτία. Είναι σαν τα αεροπλάνα που περνάνε από πάνω και φεύγουν οι πονηροί λογισμοί. Ο Σατανάς όμως θέλει να μας κάνει ευαίσθητους, υπερευαίσθητους και με το παραμικρό να στεναχωριόμαστε για κάποιους λογισμούς. Οι λογισμοί είναι ανεξέλεκτοι και οι λογισμοί δεν είναι αμαρτία όταν δεν υπάρχει συγκατάθεση. Όταν δεν συγκατατεθεί ο άνθρωπος και δεν κάνει την αμαρτία, όταν περάσει μόνο το μυαλό του να το κάνει και φύγει, δεν είναι αμαρτία. Γιατί το μυαλό του ανθρώπου είναι πολυπίκυλο. Η γεννήτρια αυτή που παίρνει στροφές δεν ξέρουμε πού βγάζει και πού καταλήγει. Και είπε ο Αβάσι Σίδωρος ότι 40 χρόνια με πολεμάει ένας πειρασμός, αλλά ποτέ δεν έκανα συγκατάθεση. 40 χρόνια του έλεγε κάνε αυτό, αλλά δεν έκανε συγκατάθεση. Άλλη είναι η προσβολή, άλλη είναι η συγκατάθεση. Και τους αρχάριους τους πολεμά και τους νικά μερικές φορές μόνο με την επιβουλή και μόνο με την σκέψη ότι έχουμε αμαρτήσει. Και ο τρόπος αυτός είναι πολύ συχνός, ο τρόπος αυτός του διαβόλου, και πρέπει να έχουμε πνευματικό για να μας εξηγήσει τι είναι λογισμός, πονηρός λογισμός και τι είναι αμαρτία στο έδαφος του πονηρού λογισμού. Διότι δεν είναι αμαρτία εάν δεν συγκατατεθεί ο άνθρωπος. Η προσβολή, η σκέτη προσβολή του λογισμού, του λογισμικού του ανθρώπου, της σκέψης δηλαδή του ανθρώπου, δεν είναι αμαρτία. Γι' αυτό πολλές φορές στην Εκκλησία μας έρχονται αλόκοτες εικόνες, άσχημες, φοβερές και φρικτές καμιά φορά, που δεν τις έχουμε και έξω. Είναι ο πόλεμος ακριβώς αυτός του διαβόλου και το έχουν παρατηρήσει πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι την ώρα της προσευχής ή την ώρα του εκκλησιασμού μπορεί ο άνθρωπος να προσβληθεί από αισχρούς, πονηρούς, απέσιους λογισμούς. Ας μην δίνουμε σημασία, γιατί είναι πόλεμος του διαβόλου για να μας κάνει να πέσουμε τελικά. Αφού το γιοντάρι λέει γευτεί μια φορά το αίμα, δύσκολα μετά μπορεί να το ημερώσει. Αλλά και ένας άλλος τρόπος που μεταχειρίζεται ο διάβολος, ο τελευταίος τρόπος, ο 7ος στον αριθμό, είναι να σε παρακινεί στην αμέλεια. Η αμέλεια είναι φοβερή αμαρτία. Γιατί από αυτήν αρχίζει ένα ολόκληρο σύμπλεγμα δρόμων που ρίχνουν τον άνθρωπο στην αμαρτία, από την αμέλεια. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να βρίσκεται στην αρετή και ποτέ να μην βρίσκεται χαλαρός στην αμέλεια. Πάντα να είναι συντονισμένος και το πνεύμα του να είναι εκεί που είναι το θέλημα του Θεού και να γίνεται ένα συνεχής έλεγχος, σαν ένα ραντάρ που ελέγχει συνεχώς όλη τη συμπεριφορά του ανθρώπου, του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αυτό λέγεται νύψης κατά τους πατέρες. Περιφρούρηση, όπως ένας φρουρός κάθεται και φυλάει κάτι για να μην γίνει μια επίθεση ή κάτι άλλο, έτσι είναι και η νύψης, η οποία αυτή η νύψης είναι ο φρουρός της ψυχής και του νου. Ο νους πολλές φορές είναι αυτός ο οποίος θα μείνει φρουρός στην ψυχή. Όταν πάει να εμερέψει κανείς ένα άλογο και βλέπει το άλογο αυτό γίνεται αγριότερο και αγριότερο και αγριότερο, λέει τι κάνω εδώ, άδικα γίνεται ο κόπος μου, αλλά αν βρει τον τρόπο ο άνθρωπος να, με το χαλινάρι να κάνει το άλογο ήρεμο, θα ευχαριστηθεί η ψυχή του και θα πει ότι πραγματικά τώρα εδώ τα πράγματα πάνε καλά. Έτσι είναι και στον πνευματικό πόλεμο, άμα βρουν τον τρόπο να εμερέψουμε αυτό το πράγμα που λέγεται πόλεμος του διαβόλου, θα μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο ήρεμοι στη ζωή μας και η ευχή του Χριστού βοηθάει τα μέγιστα σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνεται η πρώτη προσβολή. Δεν αρκεί ο έλεγχος της συνειδήσεως να μας αποτρέψει από την προσβολή. Αλλά μόλις γίνει η πρώτη λογισμική προσβολή, μόλις έρθει στο νου μας η πρώτη κακή ιδέα, η σκέψη, η εικόνα, η παρένεση, η προτροπή, η οποία δεν συνάδει με το ψυχικό μας
σύστημα, πρέπει ο νους να προειδοποιήσει την ψυχή ότι έρχεται ο εχθρός και να αρχίσει ο άνθρωπος να λέει την ευχή του Χριστού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτή η ευχή είναι μεγάλο όπλο κατά του πνευματικού πολέμου. Είτε σεξουαλικός είναι ο πειρασμός αυτός, είτε πειρασμός οποιοδήποτε πάθους, λεμαργίας, πλεονεξίας, φιλαργυρίας, η ευχή είναι το κατάλληλο μέσο αντιμετωπίσεως της πρώτης προσβολής. Και να ξέρετε ότι δεν μπορεί, αν δεν αρχίσει από το ελάχιστο, η προσβολή να μεγαλώσει. Πρέπει όμως εκεί ακριβώς που αρχίζει, είναι σαν τη φωτιά, μόλις έχει πιάσει το πρώτο άχυρο, να πέσουμε πάνω και να το πατήσουμε, να ρίξουμε νερό και να το σβήσουμε. Αν αφήσουμε την πυρκαγιά, αν αφήσουμε τα μάτια μας έκθετα σε ένα θέαμα, όπως τα παιδιά τώρα στο ίντερνετ που αφήνουν από περιέργεια έκθετα τα μάτια τους σε διάφορα πειρασμικά βίντεο κλπ. Μετά είναι δύσκολο να σταματήσεις μια ρόδα η οποία έχει αρχίσει να παίρνει φόρα. Είναι όπως μια μεγάλη μιλόπετρα η οποία όσο τρέχει, τόσο πιο δύσκολα μετά μπορείς να την αρπάξεις με τα χέρια σου και να σταματήσεις. Όταν όμως αρχίσει να κάνει την πρώτη στροφή, παπ, την κρατάς πολύ εύκολα. Έτσι ακριβώς είναι και στην ψυχή μέσα η πρώτη προσβολή του πειρασμού. Εάν γίνει αμέσως και απότομα η αποκοπή, έτσι, τότε νικήσαμε στο πόλεμο αυτό. Και όταν νικήσει μια φορά κανείς, παίρνει θάρρος και νικάει σχεδόν και τις άλλες φορές. Αλλά σαν άνθρωποι δεν πειράζει, και αν πέσουμε θα ξανασηκωθούμε. Αυτή τη συνεχής αγώνας ο πνευματικός είναι πτώση και άνοση, πτώση και άνοση, πτώση και άνοση. Δηλαδή δεν πρέπει σε μια πτώση να μένουμε κάτω. Όπως ένας παλαιστής, ένας πυγμάχος, δεν πρέπει να μείνει, αν γονατίσει από μια γροθιά κάτω, διότι έχασε τον αγώνα, πρέπει να σηκωθεί αμέσως και να ξαναπυγμαχίσει. Έτσι ακριβώς και ο αγωνιστής στον πνευματικό στίβο, αν φάει μία, δεν πρέπει να λυγίσει και να πει τώρα νικήθηκα, αλλά να σηκωθεί αμέσως και να ξαναπολεμήσει και θα νικήσει. Αυτός λοιπόν είναι ο πειρασμικός πόλεμος και οι 7 τρόποι που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας που μας πολεμάει ο Σατανάς. Θα επανέλθουμε βέβαια, θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά, διότι αυτή είναι η επιστήμη του πολέμου των λογισμών, όπως λέγεται, την οποία αυτή η επιστήμη αναπτύσσουν οι νηπτικοί πατέρες, οι πατέρες, οι ερημίτες που κάθονται και παρακολουθούν τον άνθρωπο και τις κινήσεις της ψυχής, αυτά που συμβαίνουν δηλαδή. Όταν ο άνθρωπος θέλει να εμερεύσει τα θηρία, τα αφήνει να πεινάσουν. Έτσι και τα πάθη μας, αν δεν τα δαμάσουμε με νηστεία και αγρυπνία και σκληραγωγία, δεν θα μπορέσει με την τρυφή της σάρκας να νικήσει ο άνθρωπος σε αυτόν τον πόλεμο. Όπως ένα λιοντάρι, δεν θα μπορέσει ο θηριοδαμαστής να το κάνει, να το ημερέψει, αν δεν το αφήσει μια εβδομάδα νηστικό, 2 εβδομάδες, ώστε το λιοντάρι να ξασθενήσει, να σέρνεται δηλαδή στα πόδια του θηριοδαμαστή, και σιγά σιγά ο θηριοδαμαστής, δίνοντάς του τις εντολές που πρέπει, του δίνει και λίγο να τρώει, για να καταλάβει το λιοντάρι ότι πρέπει να αγωνιστεί για αυτό το φαΐ το οποίο του είναι απαραίτητο. Και έτσι ακριβώς είναι και το σώμα του ανθρώπου όσον αφορά τους πειρασμούς. Ένα σώμα το οποίο είναι γεμάτο από τρυφή, δηλαδή χορτάτο και υπερχορτασμένο, είναι δύσκολος αντίπαλος. Ενώ ένα σώμα το οποίο έχει κάπως νηστέψει, δεν λέμε για εξαντλητική νηστεία, λέμε για μια μικρή νηστεία την οποία και η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει. Λοιπόν, είναι όπλο λοιπόν και η νηστεία εναντίον των σαρκικών παθών, είναι μέγα όπλο και αυτό. Υπάρχουν και πολλά άλλα όπλα τα οποία μας δυναμώνουν στον πνευματικό αγώνα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να νικήσουμε σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα άμα δεν έχουμε και τη συμπαράσταση ενός αδελφού πεπειραμένου.
Αυτός είναι ο πνευματικός μας πατέρας, ο οποίος από την πείρα του και από τη φώτιση που του δίνει ο Θεός, επειδή ακριβώς είναι πνευματικός πατέρας, γιατί είναι μυστήριο και η πνευματική πατρότητα, θα μας λέει και θα μας καθοδηγεί πώς να πολεμάμε κάθε φορά, τι να κάνουμε για να νικάμε στον πόλεμο αυτό του σατανά, της σάρκας και του μακριάν του Θεού κόσμου. Και θα βλέπουμε σιγά σιγά, αγαπητοί φίλοι, ότι φεύγουν τα άχ και τα βάσανά μας και γίνομαστε καλύτεροι άνθρωποι, αγαπάμε περισσότερο τους ανθρώπους, αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας με την καλή αγάπη και έννοια και εκτίμηση, αλλά μισούμε τα πάθη μας, τις κακίες μας, τον κακό μας εαυτό. Ο άνθρωπος πρέπει να αγαπάει το καλό του εαυτό και όχι τον κακό του εαυτό. Να ξέρει όμως ποιος είναι ο καλός εαυτός και ποιος είναι ο κακός εαυτός. Και πώς θα το ξέρει, εάν δεν το μάθει. Κάποιος πρέπει λοιπόν να του κάνει πνευματικές διδαχές, διδασκαλίες, να διαβάζει πνευματικά βιβλία, να διαβάζει το Ευαγγέλιο, το οποίο σοφίζει τον άνθρωπο σε αυτό ακριβώς. Να ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι είναι του Θεού και τι είναι του διαβόλου. Τι είναι αμαρτία και τι είναι πάθος. Τι είναι αρετή και τι είναι ανωτερότης. Και τι συμφέρει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον συμφέρει να έχει αρετές. Ζει καλύτερα τη ζωή του. Εκτιμάται καλύτερα τους ανθρώπους. Και το πάνω απ' όλα αγαπιέται πιο πολύ από το Θεό και γίνεται παιδί του Θεού από αυτή τη ζωή. Και οπωσδήποτε, εάν συνεχίσει έτσι και στην επόμενη, μετά την κοίμηση του ανθρώπου, μετά το θάνατό του, το διάβα αυτό, το πέρασμα που λέγεται, γιατί δεν υπάρχει θάνατος όπως λέει και ο Χριστός. Οι άνθρωποι του Θεού περνάνε από τη ζωή στη ζωή, από αυτή τη ζωή περνάνε σε μια άλλη ζωή, ανώτερη ζωή. Αυτά λοιπόν είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, για να μην πολυλογήσουμε παραπάνω και να μείνει και κάτι, ας πούμε, γιατί τα πολλά λόγια καμιά φορά συσκοτίζουν, αλλά να μείνουμε εδώ για να θυμόμαστε τα ουσιώδη από αυτά που είπαμε, το λογισμικό πόλεμο, τον πόλεμο του διαβόλου και τους τρεις εχθρούς του ανθρώπου που είναι, όπως είπαμε, ο μακράν του Θεού κόσμος, η σάρκα και ο διάβολος. Ή αν θέλετε, πρώτα η σάρκα, μετά ο κόσμος και μετά ο διάβολος. Όταν λέμε κόσμος δεν εννοούμε όλο τον κόσμο, αλλά τον μακράν του Θεού κόσμο. Να πούμε τον κόσμο της αμαρτίας, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά ιδέα, ούτε θέλουν ποτέ να ακούσουν για το Θεό, ούτε κάνουν το θέλημά τους από το πρωί μέχρι το βράδυ, δίχως να θέλουν μια πνευματική ανωτερότητα, μια πνευματική πρόοδο. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν κακό παράδειγμα και στους άλλους, και αλίμονο τους, όταν με τον κακό τους παράδειγμα παρασύρουν και νέους ανθρώπους, διότι είπε ο Χριστός, αν σκανδαλίσετε ένα από αυτά τα παιδιά, καλύτερα είναι να δέσετε μια αμυλόπετρα στο λαιμό σας και να πάνε να πέσετε στην ανοιχτή θάλασσα, παρά να κάνετε ένα σκανδαλισμό. Τι θα πει σκανδαλισμός? Να εμποδίσεις το παιδί να έρθει προς το Θεό. Σκάνδαλο θα πει εμπόδιο. Σκάνδαλο θα πει μια πέτρα που πέφτει σε πάνω και χτυπάς. Σπάς το πόδι σου. Ματώνεις. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα. Αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός, πάλι θα είμαστε σε μια νέα εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε, Κύριο.